Άλλο αυτό που βλέπετε, άλλο αυτό που είμαι. Άρα τελικά, γιατί εδώ και τρία χρόνια που έγινε συνέντευξη Κωνσταντίνα δεν ταυτίστηκαν ποτέ αυτό που βλέπαμε και αυτό που είμαι. Παιδί μου, εδώ η Κωνσταντίνα λέει ότι τώρα τη γνώρισε ο κόσμος και τόσο καιρό δεν είχε γνωρίσει. Δηλαδή, γιατί δεν ήταν ο εαυτός της. Είναι δυνατόν να κάνει εκπομπή τόσα χρόνια ψυχαγωγική και να μην είναι ο εαυτός της και να ήταν ο εαυτός της στο Survivor μέσα. Είναι δυνατόν, αφού σε άλλη συνέντευξη είπε ότι ο Φακός δεν πρόσεξε, λέει ότι ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Ακριβώς, Κωνσταντίνα μου, ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Άρα... Αυτό λέμε όλοι. Παιδιά, όταν σου έρχεται το θείο δώρο. Καταλαβαίνεις. Το λέει και η ίδια, ρε παιδιά. Ναι, όταν σου έρχεται δηλαδή το δεν καταλαβαίνει τι λέει. Λέει άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, αλλά η αλήθεια της είναι ότι ο Φακός δεν μπορεί να ξεγελάσει. Γιατί έπρεπε να ήταν σούζα όλοι όταν έπαινε κάπου. Μάλλον έτσι έπρεπε να είναι, γιατί προφανώς αυτό είναι το κατεστημένο στη τηλεόραση. Μάλλον κατάλαβε η Κωνσταντίνα. Ότι. Αυτό ίσως είναι το κατεστημένο της τηλεόρασης, έτσι όπως ήταν καταγεγραμμένο στο μυαλό της Κωνσταντίνας. Ότι προφανώς ότι όταν μπαίνει αυτή κάπου θα πρέπει να κάθεται σούζα. Κοίταξε, Άρη μου, δεν πάει και έτσι. Μήπως έπρεπε αυτό να... το καλλιεργούσε. Έτσι μπορεί η Κωνσταντίνα να καταγράφει και στην Κωνσταντίνα. Αυτό το καλλιεργούσε. Δηλαδή όταν έμπαινε με το σκύλο της και το έδινε στον παραγωγό και του έλεγε πήγαινε το σκύλο βόλτα. Ή όταν χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους ως υπηρέτες. Δεν είναι το καλλιεργημένο, είναι καλλιεργό. Τι το καλλιέργησαν. Άκου να μήπως τις έδωσαν, το δικαίωμα αέρα. Και τον σαφέστατα. Αέρα να το κάνει. Αλλά ένας άνθρωπος κρίνεται πώς αντιδράει όταν από τα χαμηλά βρίσκεται στα ψηλά. Λοιπόν, την περίοδο που η Κωνσταντίνα είχε εξουσία, ήταν δηλαδή στα υψηλά, δεν έδειξε τον καλύτερο χαρακτήρα. Δεν ήταν ψέματα όλα αυτά που γράφτηκαν και υπόθηκαν. Έχει και ήταν χειρότερη η αλήθεια, αν με ρωτάτε. Έχει ελαφρυντικά. Ελαφρυντικά πια, ότι τη το καλλιέργησα. Το κορίτσι αυτό που ήταν 22. 22. Δεν ήταν ανήλικο. Έχει πλήρωμα της ηλικίας, το έχω παρατηρήσει. Για καλό το λέω. Λέω, έχει ελαφρυντικά. Όταν είσαι 22 και σου ανοίγει η πόρτα του παραδείσου, έχεις ελαφρυντικά. Αρουλή μου, και ένα φόνο να κάνεις, ελαφρυντικό είναι αν το κάνεις εμβρασμό ψυχία. 30 χρονών τώρα είναι άλλα πρόσωπα που ξεκινήσει σε πολύ μικρή ηλικία, σε όλη τη δουλειά, όπως και αυτό. Και στη τηλεόραση. Και του έχουν δοθεί ευκαιρίες πολλές. Όταν είσαι 22, θυμάμαι πήγα να τις κάνω την πρώτη εγώ, συνέντευξη. Εγώ δηλαδή πολλά πρόσωπα, με πολλά πρόσωπα έχω συνεργαστεί που ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή και η Σταματίνα π.χ. για να μιλήσω για να όταν ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω από το πρωί στο βράδυ, αν μου επιτρέπει. Ναι, και σου λέω τώρα. Για να λέμε και τα πράγματα. Και χωρίς να κάθονται σούζα όταν μπαίνετε μέσα. Και δεν είναι ότι την αγαπάω γιατί είμαστε φίλες, δεν είμαστε κολλητές τώρα με τα παιδιά και τις οικογένειες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το λέω γιατί εγώ πάντα λέω την αλήθεια. Ναι, αλλά εδώ κοίταξε τώρα. Δηλαδή ήταν ένα κορίτσι νέο το οποίο δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά κοίταξε λίγο τώρα, εδώ πέρα. Εδώ τώρα ανέφερες δύο ονόματα τώρα. Επειδή λες για τις ηλικίες. Ναι, ανέφερες όμως εσένα και τη Σταματινάκου να τη τώρα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που ανέφερες. Και καλό είναι να μην μιλάμε γιατί να ξέρω ότι δεν σα αρέσει, αλλά κοίταξε εδώ. Εδώ υπάρχει μια εξέλιξη. Ξεκινάς, το εξελίσσεις. Δουλεύεις, μοντάρεις, εξελίσσεις, πηγαίνεις. Εδώ είναι εγώ σε αυτό είπα. Είμαι υπέρ. Ένας άνθρωπος αλλάζει προς το καλό. Μακάρι. Παιδιά, όταν είσαι 22 δηλαδή 23, δεν είναι. Μπορεί και... κάποιος να έχει κάνει κάποια λάθη και να πει εγώ από εδώ και πέρα έβαλα μυαλό από τις λάθος αντιδράσεις μου, το πώς αντιμετώπιζα τα πράγματα και αποφασίζω να έχω ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό που λες, αλλά εδώ το θέμα είναι άλλο. Τι σαν δίνεις ελαφρυντικό όταν σου λέω είσαι 23, ανοίγει η πόρτα του παραδείσου και ξαφνικά τα στελέχη, τα υψηλόπαθμα περάνε έξω από το καμαρίνι και σου λένε εγώ σαν τηλεθεάτρια βλέπω μία κούκλα. Παιδιά, έχει ένα πρόσωπο. Που πραγματικά σαν τηλεθεάτρια χαζεύω όταν μιλάει, χαζεύω παιδιά, λέω την αλήθεια. Σε αυτό δηλαδή, δεν να απαντήσω λίγο στον Άρη για το ελαφρυντικό. Από την άλλη, αν ρωτάς σε προσωπικό επίπεδο, επειδή μου έρχονται κάποιες εικόνες και κάποια λεγόμενά της, όταν τη συνάντησα από κοντά, την τελευταία φορά που τη συνάντησα από κοντά, δεν μπορώ. Μένω σε εκείνο και στον τρόπο που μιλούσε. Που έχω ξαναπεί, δεν είναι. Ήταν ένα πράγμα αδιανόητο. Για μένα. Άρα τι ελαφρυντικό δίνει. Οπότε εμένω σε εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει ελαφρυντικό σε αυτό. Γιατί ακριβώς όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπα μια γυναίκα, όχι 22-25. Αλλά. Ναι. 35. Άλλης ηλικής και άλλης φύσης. Ναι, ας πει και ο Κώστας και θα σας πω κι εγώ. Άρη μου, λες για ελαφρυντικό. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση, τη θέση που όλοι ξέρουμε που ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ακριβώς επειδή είσαι σε αυτή τη θέση, δεν δικαιολογείται να έχεις τέτοια συμπεριφορά. Κατάλαβες. Θα μπορούσε να το δει αλλιώς. Θα έπρεπε, όχι, επειδή είσαι σε αυτή τη θέση, θα έπρεπε να φέρεσαι αυτά γίνανε τώρα, διαφορετικά. Συγνώμη, γιατί όχι, επειδή λέω αν έχει ελαφρυντικό. Γιατί για μένα έχει ελαφρυντικό. Δεν έχει ελαφρυντικό. Γιατί όταν είσαι αυτό που είσαι. Έχει ελαφρυντικό για τη συμπεριφορά την παρελθούσα εδώ. Όχι, ρε Σιάρη. Ακριβώς επειδή ήταν σε αυτή τη θέση, έπρεπε να έχει διαφορετική συμπεριφορά. Άρη μου, οφείλεις να είσαι επαγγελματίας και καλείσαι να κάνεις μια δουλειά. Όταν κάνεις μια δουλειά, είτε είσαι 22, είτε είσαι 25, είτε 33, πρέπει να την κάνεις το ίδιο καλά. Ακόμα δεν είναι παρελθόν θέη. Διότι μιλάμε για έναν χαρακτήρα διαμορφωμένο. Είναι μία γυναίκα που κλήθηκε από το πουθενά, βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας με εξουσία και έδειξε τότε έναν άλλο χαρακτήρα.
Όταν ήρθε η πτώση, μιλάμε για την ίδια γυναίκα πάλι, που ίσως λίγο πιο έμπειρη, που έχει πάρει κάποια μαθήματα. Η πτώση είναι δεν έχω πια την εξουσία. Δεν έχω πια τηλεόραση. Εγώ μιλάω για αυτή την πτώση. Έμεινε εκτός τηλεόρασης, δηλαδή οι μόνες εννοείται, η εξουσία είχε φύγει λίγο πριν τη τηλεόραση. Έγιναν κάποιες προτάσεις που δεν την είχαν ως παρουσιάστρια, ως κεντρικό πρόσωπο. Εκεί λοιπόν κατάλαβε ότι πρέπει λίγο να βάλει νερό στο κρασί της. Αλλά πάλι μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που αν ήταν οποιοδήποτε από εμάς, και μιλάω έτσι άνετα για εμάς, γιατί σας ξέρω, ξέρω τις αρχές σας, ξέρω τις βάσεις σας, όση εξουσία και να μας έδιναν, δεν θα αντιδρούσαμε έτσι. Αυτό ακριβώς και στην πτώση μας θα ήμασταν διαφορετική. Αυτό ακριβώς. Άρα δεν, είπα, δεν είναι παρελθόν, ναι, αγάπη μου. Εγώ πάντως είναι δίνω ο ίδιος άνθρωπος με διαφορετική φορεσιά. Ωραία, εγώ τις δίνω ελαφρυντικά, γιατί θα σας το ξαναπώ, Κλεοπάτρα, έχεις πολύ μεγάλη ωριμότητα στο λόγο σου. Δεν είσαι αυτό που ήταν η Κωνσταντίνα στα 22 της. Εγώ σας το ξαναλέω. Παίρνεις ένα παιδάκι, έτσι, έτσι, το παίρνεις. Και θα ήθελα να μου αφήσετε να ολοκληρώσω, αλήθεια σας το λέω. Παίρνεις ένα κοριτσάκι 22 χρονών και το βάζεις ένα χρυσό κλουβί με χρυσά καμαρίνια, χρυσές πόρτες, όπου ξαφνικά τα υπερστελέχη του Αλφα περνάνε απ' έξω και τις κάνουν κομπλιμέντα και τις κομπλιμέντα. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω, ρε παιδάκι μου, να σου πω λίγο μια εικόνα. Αργείς. Και ξαφνικά βρίσκεσαι να είσαι στην κορυφή με γύρω-γύρω υποτακτικούς. Άρη μου, δεν έχεις οικογένεια. Είσαι μόνος σου. Δεν έχεις ανθρώπους να σου τραβήξουν το αυτί. Παιδιά, συγγνώμη, τι σημαίνει ήταν. Είναι, όχι, ρε παιδιά. Τι σημαίνει παίρνεις ένα κοριτσάκι. Το πήρανε και χωρίς να θέλει. Μα 22 χρονών. Μα το πήρανε χωρίς να θέλει. Δεν έκανε τίποτα. 22 χρονών. Εγώ ξέρω ότι ήταν η πρώτη παρουσιάστρια του σταθμού. Και αναφέρομαι στην Ελένη Μενεγάκη. Την είχε βάλει απέναντί της εκείνη την αλυσμόνητη συνέντευξη. Και κλέφονταν ένα εγκόμιο βελονάκι με κοντινά στα μάτια. Και την βλέπαμε για μισή ώρα να μην μπορεί να φρώσει λόγο και να μας προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι τι συμβαίνει. Πώς ρε παιδιά, για ποιο λόγο έγινε αυτό, Ρεσιάρη. Α, το λόγο δεν ξέρω. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν θέλω να βρεθώ, ήταν αθώα η Κωνσταντίνα και ξαφνικά την πήραν ένα 22χρονο κοριτσάκι. Είναι ένα κορίτσι 22 χρονών που το βάζουν σε χρυσό κλουβί, το καταλαβαίνει. Δεν το βάλανε σε χρυσό κλουβί, μόνη της ήθελε να μπει σε χρυσό κλουβί. Παιδιά, και να ήθελε, έχει δικαίωμα να θέλει. Ο καθένας θέλει το καλύτερο και το πιο δυνατό γι' αυτό. Γιατί να μην μοιράσει λίγο από την πολιτεία, λίγο από το χρυσό καναβούρι που τρως. Αυτό είπα πριν. Ελάτε τώρα. Όταν είσαι σε αυτό το χρυσό κλουβί, τώρα τα λέμε έτσι. Εμένα ξέρετε τι εντύπωση μου δίνει αυτό το κορίτσι. Ότι από τη μία, γιατί και πιο παλιά την είχα συναντήσει, και ήταν μια γλύκα. Δηλαδή ήταν ήρεμη και είχε και αυτή την ομορφιά. Εγώ μένω και στην ομορφιά. Δεν ήταν τώρα, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Και πριν ήταν όμορφη. Την είχα ξανασυναντήσει πριν. Ωραία. Την πρώτη φορά λες που τη συνάντησες. Ναι. Είχαμε κάποιες επαγγελματικές συζητήσεις και ήταν εκεί, την είχα συναντήσει. Και πραγματικά ήταν ένα πολύ γλυκό παιδί. Δεν έδειχνε. Και ίσα-ίσα ήθελες να είσαι και προστατευτικός απέναντί της. Mm. Σε μια άλλη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια που την ξανασυνάντησα, ήταν, δηλαδή, δεν ξέρω, σαν να είναι κάποιες στιγμές κάπως και κάποιες άλλες στιγμές ήταν ένα άλλο πρόσωπο. Που λες, πώς μεταμορφώνεσαι. Μου επιτρέπεις. Τώρα, δηλαδή, η εικόνα που βλέπω, ναι, είναι ένα μικρό κορίτσι. Φέι. Σε παρακαλώ, άκουσε με. Τη συνάντησα στα πρωτάτα της, στις πρώτες της συνεντεύξεις. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό που της συνέβαινε. Θέλω να με πιστέψετε. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Δηλαδή, έβλεπες ένα κορίτσι που μπορεί να το πήρες. Να το πήρες, το αφήνω την έκφραση. Μπορεί να ήταν μια φοιτήτρια μέχρι προχθές, μετά να πήγαινα σε μια εκπομπή και να της κάναν make-up και ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Είχε τρομερή ανασφάλεια. Ωραία. Δεν της δίνω. Πώς να σου πω, ανασφάλεια δεν την αφώνουμε, δεν είναι δικαστήριο. Αλλά είχε ελαφρυντικά. Γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Δεν είμαι εναντίον της κοπέλας και μακάρι να κάνει τα καλύτερα. Άκουσε να δεις, ανασφάλεια έχει. Κι εγώ έχω ανασφάλεια και εσύ έχεις και όλοι έχουμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε οι θεοί. Από εκεί και πέρα όμως, όταν τη δική μου ανασφάλεια την πληρώνουν τόσοι άνθρωποι, όχι παιδιά, δεν είναι ανασφάλεια, είναι σκληρότητα. Και σας το ξαναλέω, μιλάμε, αυτά τα δύο πρόσωπα που είπες, Φέη, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και δεν θέλω να το ξεχνάμε. Εμείς δεν είμαστε τα τρόλ του διαδικτύου. Ούτε θέλω να δικώ και προσπαθώ πάντα το λόγο μου να τον τεκμηριώνω. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν η Κωνσταντίνα με εξουσία, ο ίδιος άνθρωπος είναι η Κωνσταντίνα τώρα που προσπαθεί να χτίσει ένα άλλο προφίλ. Okay, να τη συγχωρήσουμε το παρελθόν, αλλά όχι να το ξεχάσουμε και ούτε να το δικαιολογήσουμε όταν βρέθηκαν άνθρωποι χωρίς δουλειά, όταν βρέθηκαν άνθρωποι να κλαίνε νυχθημερών και να λένε πώς θα πάω σήμερα στη δουλειά. Επειδή αυτά ο κόσμος αυτά δεν τα ξέρει και επειδή τις τελευταίες ημέρες μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα, ο κόσμος δεν ξέρει και δεν πιστεύει τι είχε γίνει. Επιτρέψτε μας, επειδή εμείς είμαστε σε αυτό το χώρο και πολλοί συναδελφοί μας, δεκάδες συναδελφοί μας, βρέθηκαν χωρίς δουλειά εξαιτίας της, γι' αυτό και λέμε αυτά που λέμε. Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό και νομίζετε ότι έχουμε εμπάθεια. Όχι, δεν έχουμε εμπάθεια, απλά δεν ξεχνάμε. Αυτό.
Καλά, δεν έχει άρα λες επειδή ξέρω ότι οι πέντε φίλοι μου έχουν περάσει κάπως. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν είμαι σωστός που όχι μόνο φίλοι, ρε Σφέη. Απλά επειδή ο κόσμος δεν ξέρει και σου λέει τώρα αυτή τι είναι τρελή, γιατί βρίζουν την Γκουιντίνα που εμείς την είδαμε να κυλιέται και είναι μια χαρά. Δεν ξέρουν ότι αυτό που είπε η Κλεοπάτρα, ότι πόσοι άνθρωποι κλαίγανε και πόσοι άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς δουλειά εξαιτίας αυτού του χρυσού κλουβιού που είχαμε. Κώστα, ο κόσμος δεν ξέρει όμως όλες τις παραμέτρους της ζωής της Κωνσταντίνας. Να ξέρει ο κόσμος όμως πριν βγει να βρει. Ο κόσμος ξέρει ότι. Όχι, Κλεοπάτρα. Ο κόσμος ξέρει ότι ένα νέο κορίτσι ξαφνικά βρέθηκε και τέτοια παρουσιάστρια. Ένα νέο κορίτσι λοιπόν που επί πέντε χρόνια ήταν σε μία τηλεοπτική εκπομπή. Ο κόσμος δεν ξέρει. Να πω κι εγώ κάτι. Τέλος, ο κόσμος ξέρει αυτό που θέλει η Κωνσταντίνα να δείξει και το πετυχαίνουμε. Αν θέλετε να το μασίσετε. Και το πετυχαίνει από ό,τι φαίνεται πολύ καλά. Γιατί η Κωνσταντίνα άλλαξε προφίλ, τώρα είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, είναι η φίλη μας. Μπράβο της που άλλαξε. Εγώ τώρα με αυτό που βλέπω είναι μια χαρά. Εμένα αλλά δεν μπορεί. Τελικά αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ξεχάσουμε το παρελθόν. Αποφασίστε, αλλάζει όχι ο άνθρωπος. Όχι, Άρη μου, δεν αράζει. Αλλά δεν άλλαξε. Μπορείς να δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Θέλετε να σας πω κάτι έτσι εν κατακλείδη. Ένας άνθρωπος που 5 χρόνια έκανε τηλεοπτικό φροντιστήριο στον Αλφα και δεν βελτιώθηκε τότε ως παρουσιάστρια. Δηλαδή θυμάμαι προσπαθούσα να δω την εκπομπή και ήμουνα μέσα στο άγχος. Μη μου λέτε ότι άλλαξε. Έβαλε μια καλύτερη καλά, φορεσιά. Αυτό τώρα δεν έχει να κάνει. Εγώ η συμπεριφορά, αυτό που λέει ο Κώστας, θα το δεχτώ. Αλλά τώρα, άμα ήταν καλή ή κακή, δεν έχει να κάνει. Όχι, έχει να κάνει, ρε παιδιά. Έχει να κάνει σε αυτό που σου είπα, στο τηλεοπτικό φροντιστήριο. Την ευκαιρία που της δόθηκε και πώς την εκμεταλλεύτηκε. Θέμη μου, εσύ δεν θες να μιλήσεις. Όπως έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές, θεωρώ ανήθικο να, όταν έχεις συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, και εγώ έχω συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όταν τελειώνει αυτή τη συνεργασία, να βγαίνεις και να λες κάτι αρνητικό για οτιδήποτε έχει γίνει. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το έχω πει 100 φορές και όταν ήταν ο Γιώργος εδώ, στην εκπομπή ο Λιάγκας, πολλές φορές με είχε τρολάρει και μου έλεγε πες μας για την Κωνσταντίνα και με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και πάντα έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει με τη Σπυροπούλου, με οποιονδήποτε συνεργάτη μου τα τελευταία χρόνια στην μόνο στην τηλεόραση. Θα πάρεις θέση. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Αυτό είναι πιο πάνω. Όχι. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα και πιστεύω ότι όντως οι άνθρωποι, και εσύ και εγώ και όλοι μας, δεν είμαστε ίδιοι που ήμασταν στα 22, όταν είμαστε στα 30, όταν είμαστε στα 18. Αυτό. Απλά, επειδή εγώ έχω συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα, το ακούω τώρα όλο αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει να μιλάω για πράγματα τα οποία έχω ζήσει. Το θεωρώ λίγο, αν η λέξη ανήθικη ακούγεται υπερβολική. Εντάξει, okay. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό τέλος πάντων. Δεν το έχω κάνει για κανέναν. Όχι για την Κωνσταντίνα. Εντάξει, είναι η στάση σου και είναι απρεπές, σεβαστό. Το θεωρώ απρεπές, ναι. Είναι σεβαστό αυτό που λέω. Λοιπόν, για να δούμε το δώρο μας. Το δώρο μας, Φέη μου, είναι.